Κύριε Δελή, για αρχή το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να προσπαθούμε να λέμε αλήθειες μεταξύ μας. Εννοώ αλήθειες όταν έχουν να κάνουν ειδικά με το κομμάτι των προσδοκιών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων μιας προσπάθειας του Υπουργείου και μιας κυβέρνησης εν συνόλου προς τα παιδιά, τα οποία αν μη τι άλλο είναι οι ενεργοί πολίτες που θα πάνε τη χώρα παραπέρα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χρονιά, με την προσπάθεια που έχει γίνει, με την προσπάθεια και με την, αν θέλετε, το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των φάσεων πρόσληψης αναπληρωτών, έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναγκών. Το 10.000 αυτό που λέτε είναι αυθαίρετο. Θα μπορέσω να έρθω με στοιχεία την επόμενη φορά αυτό τα επικαιροποιήσω, να σας δώσω τι μας δώσαν οι περιφερειακές διευθύνσεις. Και βέβαια, όπως σας είπα πριν από λίγο, στην απάντηση προς τον κύριο Κιγκέροβλου, προτιθέμεθα μέχρι και την Τετάρτη να γίνει η επόμενη μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Η οποία πώς προέκυψε, κύριε Δελή? Προέκυψε γιατί ψάξαμε και βρήκαμε τις πιστώσεις, τις ψήφισε ούτως ή άλλως και το ελληνικό κοινοβούλιο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού. Θα χρησιμοποιήσουμε και άδειες άνευ αποδοχών, τις οποίες λάβαμε νωρίτερα φέτος, χορηγήθηκαν το τρέχον έτος, και με την απαραίτητη αναγωγή μπορούμε να καλύψουμε την πρόσληψη αναπληρωτών για τα κενά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική, γενική, επαγγελματική. Οι αριθμοί συνήθως δεν λένε ψέματα και η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί μας δείχνουν ότι τα κενά, αν και υπήρχαν αυτοί οι παράγοντες που δεν θέλω να σας κουράσω, κάναμε και μία συζήτηση νομίζω αρκετά αναλυτική για τους παράγοντες που έχουν φέτος αυξήσει τις ανάγκες ανά την Ελλάδα, αυτά που ανέφερα και στον κύριο Κιγκέροβλου, προσανατολισμοί, απαλληφή της διπλής μοριοδότησης, αυξημένες ανάγκες στην πρωτοβάθμια. Και όμως υπάρχουν λιγότερες ανάγκες στη δευτεροβάθμια, εφάμιλες περίπου στην πρωτοβάθμια. Προτιθέμεθα λοιπόν να τις καλύψουμε. Θα τις καλύψουμε νωρίτερα από ό,τι είχαν καλυφθεί στο παρελθόν, όπως είπα και πριν. Και αυτό το οποίο κάνουμε, κύριε Δελή, είναι να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Το επαναλαμβάνω, γιατί είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση του Υπουργείου ως προς τους αναπληρωτές και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να ξέρουμε νωρίτερα ανάγκες, να προϋπολογίζουμε νωρίτερα ανάγκες και αντίστοιχα δράσεις. Ως προς τους διορισμούς. Επαναλαμβάνω. Εδώ θα δείτε ανθρώπους που λένε αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει προετοιμασία. Αλήθεια σημαίνει προετοιμασία και ενδελεχής έλεγχος όλων των αναγκών, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Ελλάδα. Αν θέλετε να σας απαντήσω αν οι πραγματικές ανάγκες είναι στις 33-35.000, θα σας βάλω ένα μεγάλο ερωτηματικό και ένα κόμμα. Και θα σας πω ότι θα σας απαντήσω για τις ανάγκες όταν ξέρω πραγματικά ότι έχει γίνει η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Το έχω ζητήσει. Το έχω ζητήσει και μέσω του ενδελεχούς ελέγχου του MySchool, έτσι ώστε να ξέρω ότι όποιος είναι στη θέση του, καλύπτει το ωράριό του και πιθανότητα διοικητικό έργο, οτιδήποτε άλλο του ανατίθεται. Άρα δεν είναι ποτέ οι απλές οι απαντήσεις, κύριε Δελή. Δεν υπάρχει απλά ένα ναι ή ένα όχι. Υπάρχει ένα ναι στο διορισμό, αφού όμως γίνει απαραίτητος έλεγχος, έλεγχος εννοώ των πραγματικών αναγκών, των τάσεων που υπάρχουν στο δημογραφικό και συγχρόνως και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ευχαριστώ.